Θέλω να πω ότι όχι μόνο τα θέματα μας σε ταξιδεύουν στο καλοκαίρι, αλλά και οι παρουσίες εδώ σε ταξιδεύουν στο καλοκαίρι, γιατί είναι φρέσκες, είναι όμορφες. Έτσι έχουν μια. Δεν ξέρω. Και τα ρούχα. Σε κοιτάει παντά, μα ήθελε να συμπληρώσει νομίζω. Ήθελα να πω ότι είναι γυναικείες παρουσίες, γι' αυτό είναι τόσο ευχάριστες. Ναι. Όχι ότι οι άντρες δεν μην είναι. Μην είμαστε φεμινίστρες. Αλλά. Πολύ είμαστε ναι, πιο ευχάριστες, θέλω να πει αυτό. Έχουν μια διάθεση έτσι. Πιο τσαχπίνες εννοεί. Να. Έτσι. Τσαχπίνα είναι γέννηση τελικού. Η μία συμπλήρωσε την άλλη. Και συνεχίζουμε με μια τέτοια παρέα. Εργαλείο ομορφιάς πριν τα Oasis Med. Και τώρα έχουμε εδώ εργαλείο επικοινωνίας. Έχουμε μαζί μας μία ψυχολόγο, τη Γιάννα τη Χουρδάκη, που θα καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως. Καλώς ευχαριστώ ήρθατε. πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε. Και μας προτείνατε ένα θέμα, γιατί να το πούμε και αυτό, μας το πρότεινε η κυρία Ιωάννα. Mm. Και μας προτείνατε ένα θέμα που δεν θα το σκεφτόμασταν, το οποίο απασχολεί όλους και δεν είναι τελικά καθόλου τετριμένο και φοβόμαστε παράλληλα να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερη σημασίας, γιατί βλέπουμε ότι τώρα και στην Ελλάδα τα διαζύγια εκτοξεύονται και δυστυχώς προσεγγίζουν τα νούμερα της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης επίσης. Οπότε οι σχέσεις, παρόλο που είναι το πιο αρχαίγωνο, το πιο βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, εξακολουθεί να είναι πρόβλημα έπειτα από τόσες χιλιετίες πορείας του ανθρώπου. Οπότε μιλάμε για πρόβλημα στην επικοινωνία, στις ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Στις ανθρώπινες σχέσεις ή σε ένα ζευγάρι. Θεωρώ ότι, σε ένα ζευγάρι θα έλεγα, θεωρώ ότι η βάση όλων των προβλημάτων είναι η επικοινωνία. Και από τι μπορεί να ξεκινάει ένα τέτοιο πρόβλημα, ποια είναι η πηγή, η ρίζα του προβλήματος στην επικοινωνία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι καθώς η σχέση ανάμεσα στα ζευγάρια, ως ζωντανός οργανισμός που είναι, εξελίσσεται και αλλάζει, το ζευγάρι περνάει από τη φάση της εξιδανίκευσης στη φάση της απομυθοποίησης. Δηλαδή στην αρχή, όταν κάποιος γνωρίζει και ερωτεύεται, πλάθει με το μυαλό του μία εικόνα για τον άλλο, η οποία είναι, θα λέγαμε, ιδανική με βάση τα δικά του κριτήρια και μέτρα. Στη συνέχεια, καθώς προκύπτουν τα διάφορα προβλήματα, όπως η διαχείριση της καθημερινότητας, οι σχέσεις με την οικογένεια του ζευγαριού, τα πεθερικά ας πούμε, ακόμα και το πόσο μεγάλη βάση δίνει κάποιος στη σχέση. Δηλαδή σε ένα ζευγάρι μπορεί ο ένας σύντροφος να έχει ως βασική προτεραιότητα την εργασία, ο άλλος σύντροφος να έχει τη σχέση ή ο ένας σύντροφος να έχει τα παιδιά, ο άλλος τη δουλειά. Δηλαδή έχει σημασία και το τι προτεραιότητες δίνουν στη σχέση. Καθώς λοιπόν ανακύπτουν όλα αυτά τα θέματα, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα και οι προσδοκίες που είχαμε στο μυαλό μας δεν ήταν και τόσο ρεαλιστικές. Έτσι, καθώς απομυθοποιούμε τον σύντροφό μας, αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι οι ανάγκες που ζητούσαμε να καλύψουμε σε αυτή τη σχέση δεν καλύπτονται τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θέλει από τη σχέση του να νιώθει ότι είναι πολύ σημαντικός για τον άλλο, να νιώθει ότι ο σύντροφος του αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο, ότι τον ποθεί, ότι νοιάζεται για αυτόν, ότι είναι πάντα εκεί. Ψάχνουμε λοιπόν να καλύψουμε κάποιες ανάγκες και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο οι ανάγκες αυτές καθ' αυτές που μετράνε. Δηλαδή πάντα στην ψυχολογία έχουμε υπόψη μας ότι πίσω από αυτό που επικοινωνούμε και που θέλουμε υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, ένα υπόβαθρο. Δηλαδή όταν εγώ θέλω ο σύντροφός μου να μου αφιερώνει χρόνο, δεν είναι αυτό καθ' αυτό μόνο το θέμα. Είναι και το γεγονός ότι όταν το κάνει, εγώ εισπράττω επιβεβαίωση, εισπράττω αποδοχή, νιώθω ότι είμαι αγαπητή. Ενώ όταν δεν μου αφιερώνει το χρόνο που θέλω, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί του. Είναι το ότι βαθύτερα εισπράττω και απόρριψη. Νιώθω ότι ο σύντροφός μου δεν με αποδέχεται, δεν με αγαπάει. Άρα δημιουργείται μία ανασφάλεια ή αυτό είναι πηγή κάποιας ανασφάλειας που μπορεί και να προϋπήρχε. Πολύ σωστά. Η ανασφάλεια προϋπάρχει λοιπόν όταν εγώ νιώθω ανεπαρκής. Θέλω ο σύντροφός μου να καλύψει αυτή την ανεπάρκεια. Δηλαδή θέλω με λίγα λόγια να επουλώσει τα τραύματά μου, να καλύψει τις ανασφάλειές μου. Οπότε η ματέωση των προσδοκιών είναι
σε κάποιο επίπεδο ματέωση και του εαυτού μου. Εξαρτάται πάντα από το βαθμό της ανασφάλειας που έχει ο καθένας. Και εκεί τώρα έρχονται και οι συγκρούσεις προφανώς, ναι. Και ξεκινάει το πρώτο στάδιο κακής επικοινωνίας. Βέβαια, βέβαια, γιατί σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, που είναι πολύ σωστό, όταν εγώ νιώθω ακάλυπτη, όταν νιώθω ματέωση, θέλω να αλλάξω την κατάσταση, να την τροποποιήσω. Και πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο προσπαθώ να αλλάξω τα πράγματα ή να αλλάξω τη συμπεριφορά του συντρόφου μου δεν είναι ο κατάλληλος. Δηλαδή, όταν απαιτώ πράγματα, τότε αυτό το οποίο ζητάω είναι σαν να χάνεται πίσω από το πέπλο της απαίτησης. Δηλαδή, όταν ας πούμε εγώ θέλω ο σύντροφός μου να μου δείχνει στοργή, αλλά αυτό το ζητάω με τρόπο ο οποίος είναι κάπως εριστικός, κάπως επιθετικός, επικριτικός, τότε είναι σαν να υψώνω ένα τείχος το οποίο με εμποδίζει να πάρω αυτό ακριβώς που ζητάω. Δηλαδή τη στοργή δεν μπορώ να τη λάβω όταν είμαι επιθετική, ακόμα και αν ο άλλος έχει τη διάθεση να μου την προσφέρει. Μπορεί να του δημιουργήσει και κάποια αντίδραση και να μην το κάνει αντιδραστικά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι. Όταν επικρίνω στην πραγματικότητα, ο άλλος εστιάζει σε αυτό, στον τρόπο μου, στον τρόπο της επίκρισης και αυτό που κάνει είναι να θέλει να απαντήσει στην επίκρισή μου, δηλαδή να θέλει να με κρίνει και αυτός. Θα βάλουμε μία άνω τελεία για να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας λέτε. Διαφημιστικό break. Πολλές απορίες εγώ. Βάλαμε μία ανατελεία στην κυρία Χουρδάκη. Ιωάννα ή Γιάννα? Η ταυτότητά μου γράφει Γιάννα με ένα παράδοξο τρόπο. Έχω γραφτεί έτσι στο ληξιαρχείο, οπότε ως Γιάννα συστήνομαι. Γιάννα, ωραία. Με η κυρία Χουρδάκη Γιάννα, λοιπόν, ψυχολόγος εδώ της παρέας, μας έλεγε μέχρι τώρα για τα λάθη που συμβαίνουν μεταξύ τα ζευγάρια και τη λάθος επικοινωνία που επιφέρει προβλήματα. Άρα να συνεχίσουμε εκεί που μείναμε. Θεωρώ ότι το πιο ουσιώδες σε αυτό το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα οποία ονομάζουμε αδυναμίες, ελαττώματα εντός εισαγωγικών, είναι φυσιολογικές καταστάσεις της ανθρώπινης φύσης μας. Δηλαδή, θα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι η τελειότητα είναι απλά μια ιδέα που δεν είναι καθόλου ρεαλιστική. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε επιτρέπουμε και στον εαυτό μας να κάνει λάθη, χωρίς να νιώθουμε ενοχές, χωρίς να θυμώνουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επιτρέπουμε στο σύντροφο να είναι ο εαυτός του χωρίς να τον κρίνουμε. Αρχίζουμε και αγαπάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, τον εαυτό μας, οπότε όταν τον αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας, μας αγαπάει και ο άλλος. Έτσι, πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Επίσης, είναι όταν... δύσκολο. Ναι, ίσως η λέξη αγαπάμε να ακούγεται κάπως βαρύγδουπη, οπότε ας πούμε αποδεχόμαστε. Mm. Όταν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, τότε αφήνουμε χώρο στην καρδιά μας να αποδεχτεί και τον άλλο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι... είναι στο χέρι των ζευγαριών να κρατήσουν την επικοινωνία ή από ένα σημείο και μετά η καταστάσεις και η καθημερινότητα είναι τέτοια που θέλουν δεν θέλουν θα αποξενωθούν? Εξαρτάται από το πόσο νωρίς αρχίζει το ζευγάρι να αντιλαμβάνεται ότι τα προβλήματα πρέπει να συζητούνται. Δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι από το ξεκίνημά του έχει ως τακτική να συζητάει με όμορφο και ευγενικό τρόπο τις δυσκολίες της σχέσης, τότε είναι πολύ πιθανό η επικοινωνία να διατηρηθεί σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε όλη την πορεία της σχέσης. Το πρόβλημα είναι ότι όταν αρχίζω και αποσιωπώ πράγματα, επειδή μπορεί να φοβάμαι μη χωρίσω, μπορεί να φοβάμαι μήπως προκαλέσω μια έντονη σύγκρουση, μήπως ο άλλος ενοχληθεί κτλ. Όταν λοιπόν αρχίζω να αποσιωπώ αυτά που εγώ θεωρώ προβλήματα, τότε όχι μόνο συσσωρεύονται τα προβλήματα, αλλά δημιουργείται και μία αποξένωση ανάμεσα στο ζευγάρι. Όπως έχουν δείξει κατ' επανάληψη επιστημονικές έρευνες, όσο πιο πολύ αποκαλύπτω τον εαυτό μου, τις συναισθηματικές μου δυσκολίες, τις άσχημες εμπειρίες της ζωής μου, τόσο περισσότερο προωθώ την οικειότητα και την αγάπη. Συνήθως βέβαια τα ζευγάρια φοβούνται. Λένε, αν εγώ μιλήσω για τον εαυτό μου, τι γνώμη θα σχηματίσει ο σύντροφός μου για μένα, μήπως πέσω στα μάτια του, μήπως με απορρίψει, και έτσι δεν αποκαλύπτονται πάρα πολύ. Όμως τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Όσο πιο πολύ αποκαλύπτομαι, τόσο πιο πολύ έχω την αποδοχή του άλλου, γιατί ο άλλος νιώθει ότι είμαι αληθινή, νιώθει ότι είμαι ειλικρινής, και έτσι ο δεσμός γίνεται πιο ισχυρός. Ναι.
Είπαμε ότι η συζήτηση μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα με την επικοινωνία. Υπάρχει κάποιο άλλο έτσι μυστικό, κάποια συμβουλή που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για να προστατεύσουμε μία σχέση? Βέβαια. Πολύ συχνά, ας πούμε, ένα ζευγάρι μπορεί να διαφωνεί για θέματα που είναι σημαντικές αποφάσεις. Θέματα που αφορούν την οικογένεια ή τη σχέση και που πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, αλλά ο κάθε σύντροφος έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Πώς μπορεί να ισορροπηθεί αυτό ώστε να μην έρθει μια έντονη διαμάχη? Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσα να προτείνω να υπερισχύσει η άποψη του συντρόφου που εμπλέκεται περισσότερο. Δηλαδή, αν το θέμα αυτό αφορά πιο πολύ τη ζωή του ενός συντρόφου σε σχέση με του άλλου, τότε θα ήταν καλύτερα να ακολουθηθεί η δική του άποψη για το θέμα. Ή, εάν δεν γίνει αυτό, θα μπορούσε στη μία περίπτωση να υπερισχύσει η γνώμη του ενός συντρόφου και στην άλλη περίπτωση να υπερισχύσει η γνώμη του άλλου συντρόφου, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία. Επίσης, μία άλλη συμβολή που θα είχα να δώσω, που αφορά πάλι την ισορροπία στο ζευγάρι, είναι να αποφεύγουν τόσο οι άντρες όσο οι γυναίκες, όσο και οι γυναίκες, να βγάζουν προς το σύντροφο μητρότητα ή πατρικά συναισθήματα. Δηλαδή, πολλές φορές στις γυναίκες, επειδή το μητρικό ένστικτο είναι πολύ ισχυρό, συμπεριφέρονται στο σύντροφο σαν να είναι το παιδί τους που πρέπει να το προστατεύσουν. Αυτό δημιουργεί έλλειψη ισορροπίας στη σχέση και πολλές φορές αποτελεί και αίτιο απιστίας, γιατί ειδικά σε περιπτώσεις που ο άντρας δεν έχει τόσο καλές αναμνήσεις από τη σχέση με τη μητέρα, το να του συμπεριφέρεται η σύντροφος ως μητέρα μπορεί να τον εγκλωβίσει και να τον οδηγήσει στο να ζητήσει διέξοδο αλλού. Επίσης, μία άλλη συμβουλή που τη θεωρώ πολύ σημαντική είναι όταν το ζευγάρι διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα οποία οδηγούν σε σύγκρουση έντονη. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέω κάτι εγώ, ο σύντροφός μου με αγνοεί, εγώ επιμένω και τελικά γίνεται καυγάς. Όταν λοιπόν παρατηρήσω τη σχέση και διαπιστώσω ότι υπάρχει ένα τέτοιο μοτίβο, τι πρέπει να κάνω? Όταν το δω ότι πάει να ξεκινήσει, να διακόψω την επικοινωνία. Και αν δεν έχω την ψυχραιμία να μείνω ήρεμη, να φύγω από το δωμάτιο. Έτσι, για να προλάβω, γιατί συνήθως ο καυγάς ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη πορεία στα ζευγάρια. Έτσι, είναι και από ένα συγκεκριμένο θέμα. Συνήθως μπορούν να ξεκινήσουν άπειροι καυγάδες. Βέβαια. Ξανά και ξανά, λοιπόν, αυτή η επανάληψη ας μην συνεχιστεί είτε από τον ένα είτε από τον άλλον. Εγώ εκεί που ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί είπατε, μιλάμε τόση ώρα για ζευγάρια και μιλάμε για τη σχέση των δύο. Εκεί όμως γίνεται ίσως λίγο πιο εύκολη, αν θέλετε να το πούμε έτσι, η λύση καμιά φορά. Όταν όμως η σχέση των δύο από πίσω κρύβει άλλους δύο ή άλλον ένα, δηλαδή όταν υπάρχει και παιδί ή παιδιά, εκεί τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι... Φεύγεις, το κλείνεις, ναι, τελειώνεις. Ναι, γίνεται λίγο πιο δύσκολο, έτσι, και δεν μπορείς και να απευθυνθείς σε βοήθεια το ίδιο εύκολο όταν υπάρχουν παιδιά, ίσως. Εννοώ, θέλω να σας πάω προς την κλειστομυαλιά που σας είπα πριν. Α, ναι. Ότι ναι. Καμιά φορά λέμε τι να πάω τώρα να κάνω εκεί και ποιος θα μου δώσει τη λύση και εγώ έχω τα παιδιά μου, να κοιτάξω τα παιδιά μου, δηλαδή... Εννοεί ναι. Ότι μπορεί να ντρέπονται. Δεν βάζουν τη σχέση ως προτεραιότητα και κοιτάνε τα παιδιά, αυτό που είπαμε και πριν. Ότι δηλαδή εννοείς ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό. Δεν κοιτάει το ζευγάρι να φτιάξει τη σχέση όταν υπάρχει ένα παιδί ή δύο παιδιά από πίσω. Σου λέει εντάξει, ας μείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τη λύσουμε για χάρη των παιδιών. Μπορεί όμως να δοθεί η λύση, δεν μπορεί. Βεβαίως μπορεί να δοθεί λύση και μάλιστα τις περισσότερες φορές διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες συγκρούσεις οφείλονται σε παρερμηνίες. Δηλαδή, πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Εγώ θεωρώ ότι οι δικές μου ανάγκες είναι αυτονόητες και ο σύντροφός μου τις έχει καταλάβει και το ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτές σημαίνει ότι δεν με αγαπάει, ενώ μπορεί να μην είμαι σαφής και ο σύντροφος να μην έχει καταλάβει τι είναι αυτό που θέλω. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές παρερμηνεύουμε και παρεξηγούμε και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη παιδιών, εκεί είναι που έχει σημασία ακόμα περισσότερο η σχέση να ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Γιατί όταν δεν υπάρχουν παιδιά, ο χωρισμός έχει λιγότερες συνέπειες, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορείς πιο εύκολα να το διαχειριστείς. Όταν όμως υπάρχουν παιδιά, τότε είναι πιο επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η σχέση. Υπάρχουν. Πες μου. Εγώ έχω μια άλλη απορία.
Και θα ήθελα να μου πείτε αν η οικονομική κρίση τελικά επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα μέσα σε μια σχέση στην επικοινωνία και όχι μόνο. Φυσικά και μπορεί. Εγώ θα έλεγα γενικότερα ότι όταν ο δεσμός ανάμεσα στο ζευγάρι είναι ισχυρός, τότε το πρόβλημα που έρχεται απ' έξω, για παράδειγμα η οικονομική κρίση, θα ενισχύσει αυτό το δεσμό και το στρες που προκαλεί θα αμβλυνθεί, θα γίνει λιγότερο. Όταν όμως ο δεσμός ανάμεσα στο ζευγάρι δεν είναι τόσο καλός, τότε το πρόβλημα το εξωτερικό θα έρθει και θα τον διαλύσει ή θα του προκαλέσει μια μεγάλη κρίση. Υπάρχουν περιπτώσεις που η έλλειψη επικοινωνίας είναι τόσο έντονη ώστε η λύση στην ουσία να είναι ο χωρισμός. Όταν δεν υπάρχει πρόθεση από το ζευγάρι για να βρεθεί λύση και να βελτιωθεί η σχέση, θα πρέπει και οι δύο να το θέσουν ως στόχο, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα η αλλαγή, είναι κάτι δύσκολο. Όπως διαπιστώνουμε παρατηρώντας τον εαυτό μας, οι συνήθειες δεν αλλάζουν τόσο εύκολα. Επομένως, προϋπόθεση είναι να το θέλουν και οι δύο, να θέλουν να προσπαθήσουν και να σώσουν το γάμο. Τότε γίνεται. Όταν όμως υπάρχει αδιαφορία, τότε δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ποιο είναι το πιο συχνό φαινόμενο, η αδιαφορία ή το ενδιαφέρον για να λύσουν το πρόβλημα? Θα έλεγα ότι τις περισσότερες φορές ο σύντροφος νομίζει ότι ο άλλος αδιαφορεί, με αποτέλεσμα και εκείνος να οθείται σε μια τακτική αδιάφορη, είτε από εγωισμό είτε από αντίδραση. Όμως, κατά βάθος, πάντα υπάρχει ο δεσμός στο ζευγάρι, έστω και αν πίσω από τις συγκρούσεις μοιάζει να έχει ατονίσει, και πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές τα ζευγάρια θέλουν να βρουν λύση. Απλά δεν ξέρουν τον τρόπο. Εκεί θα εστιάσουμε εμείς και έτσι θα κλείσουμε, ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος. Σε όλα πρέπει να βρίσκεται ο τρόπος, είτε αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνία, είτε αυτό έχει να κάνει με τις γενικότερες σχέσεις των ανθρώπων, ό,τι και αν φταίει. Και γενικότερα να μην απαξιώνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να μην προσπαθούμε τόσο πολύ, το βλέπουμε συχνά αυτό, αλλά είναι λάθος και καλό θα είναι να συμβουλευόμαστε ανθρώπους σαν εσάς για να πηγαίνουμε παρακάτω. Και να μην υπάρχει πάντα ο τρόπος. Πάντα υπάρχει ο τρόπος, αρκεί να υπάρχει η θέληση. Όταν υπάρχει η θέληση, υπάρχει ο τρόπος. Κυρία Χορδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να αναλύσουμε. Φυσικά, ανεξάρτητα. Σε επόμενη φορά.